αυτές τις μέρες, λίγο πριν. Να του ευχηθώ λοιπόν να του ζήσει ο γιος, να το δεις όπως θέλεις, να είναι καλότυχος και υγιής πάνω. Το λόγο ο κύριος Σπύρος Βρετό. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας και θέλω να σας ευχηθώ να περάσουμε μια όμορφη και ζεστή βραδιά σε αυτόν τον όμορφο και ζεστό χώρο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε, αν και έχει περάσει η ώρα και καθυστερήσαμε, δεν θέλω να σας κουράσω, θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια όσον αφορά τα τεκτενόμενα και την παράταξη Αγανέων Ελπίδα. Καταρχήν, θέλω να πω σε όλους σας ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δήμος μας και γενικότερα η πατρίδα μας περνάει μια πολύ δύσκολη φάση. Πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα ταλανίζουν τη χώρα μας αλλά και το Δήμο μας και βέβαια κάποια από αυτά είναι και πολύ σημαντικά και εξαιρετικά, ίσως και επικίνδυνα. Θα έλεγα, παραδείγματος χάρη, δέστε μεταναστευτικό ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς όμως σήμερα εδώ είμαστε, βρισκόμαστε για να δώσουμε μια νότα χαράς, μια νότα αισιοδοξίας και ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο. Θα ήθελα να σας πω ότι το πιο σημαντικό που θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας είναι να είστε υγιείς, να είστε γεροί και να μπορέσουμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώσουμε ξανά. Η πιο σημαντική ευχή για όλους μας, εκτός από την ευτυχία και την ευημερία, είναι η υγεία. Είναι η υγεία σε εμάς και τις οικογένειές μας. Όσον αφορά την δράση της παράταξης, δύο πράγματα, χωρίς να σας κουράσω. Η παράταξη αυτή, όπως ξέρετε, δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη κάποιων ανθρώπων της πόλης μας, συνδημοτών, να αποκτήσουν φωνή, να αποκτήσουν φωνή μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ψήφο σας και η στήριξή σας μας οδήγησε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκπροσωπούμαστε από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από μια τοπική σύμβουλο. Αυτά τα δύο χρόνια είμαστε παρόν στα συμβούλια, είμαστε παρόν στις επιτροπές του Δήμου, μαθαίνουμε τα πάντα για το τι γίνεται στο Δήμο μας και ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι να προσπαθούμε να βελτιώσουμε, το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο των συνδημοτών μας, να βελτιώσουμε και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας και όλα αυτά προσφέροντας στο Δήμο μας τις υπηρεσίες μας με σκοπό να λειτουργήσει ο Δήμος μας πιο αποτελεσματικά και βέβαια να γίνεται αυτό με έναν διαφανή τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι πριν δύο χρόνια στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχα την εντύπωση, θεωρούσα τότε μετά τις εκλογές ότι το ενδιαφέρον θα τονούσε, το ενδιαφέρον για την παράταξη αυτή από συνδημότες μας, το ενδιαφέρον ακόμη και από τα μέλη αυτής της παράταξης. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν, σε αρκετές επαφές που είχαμε συνδημότες, με φίλους, με καθημερινούς έτσι ανθρώπους εδώ της πόλης μας, υπάρχει μια παρόντιση, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, το οποίο θα έλεγα είναι αδιάκοπο. Αυτό βέβαια μας δίνει τη δύναμη σε εμάς, σε όλους τους ανθρώπους Αγανέων Ελπίδα, να συνεχίσουμε και να παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας και να προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε. Η Αγανέων Ελπίδα λοιπόν είναι παρούσα και θα παραμείνει παρόν. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, θέλω να δηλώσω ότι θα είμαι παρόν και δηλώνω παρόν τις εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου μας. Με ελπίδα λοιπόν και αισιοδοξία προχωράμε μπροστά. Βέβαια αυτή η συνάντηση εδώ δεν είναι προεκλογική περίοδος. Δεν υπήρχε καν αυτή η αντίληψη σε εμάς. Εμείς θέλαμε να ανταμώσουμε, να βρεθούμε φίλοι, συνδημότες, άνθρωποι της πόλης μας, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε και γιατί όχι να περάσουμε μια όμορφη και ευχάριστη βραδιά. Πριν κλείσω, γιατί θέλω να σας κουράσω, θέλω να πω το εξής. Είναι ευκαιρία και σήμερα από αυτό εδώ το βήμα που μου δίνετε να καλέσω να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση προς δημότες άξιους, συνδημότες μας, άξιους και ικανούς, οι οποίοι είναι πετυχημένοι στον επαγγελματικό τους τομέα,
είναι πετυχημένη στην κοινωνία μας. Θέλω να σας πω λοιπόν, φίλοι, ελάτε να συμπορευθούμε. Αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Ουδέποτε, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά, μπήκα στη διαδικασία να έρθω σε προσωπική ρήξη και κόντρα με τον οποιονδήποτε, οποιασδήποτε άλλης ή δική μας παράταξη. Ο λόγος είναι όχι γιατί δεν είχα τη δύναμη να έρθω σε ρήξη με κάποιον, αλλά θεωρώ ότι για άλλο λόγο ασχολούμαστε με τα κοινά, για άλλο λόγο ασχολούμαστε με τα δημοτικά της πόλης μας. Και ο λόγος είναι απλός, ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής σε αυτή την πόλη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας προς τα έξω, να κάνουμε τους ανθρώπους πιο χαρούμενους και πιο ευτυχισμένους. Και επειδή θεωρώ ότι αυτή εδώ η κοινωνία, αυτή εδώ η τοπική κοινωνία έχει υγιά στοιχεία, υγιή στοιχεία, έχει ανθρώπους ικανούς και άξιους, ελάτε, είναι ευκαιρία. Καλό τους πάντες, ελάτε μαζί μας να συμπορευτούμε και να αγωνιστούμε για αυτό που έχουμε ονειρευτεί και έχουμε φανταστεί για τα παιδιά μας. Να είστε καλά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα κόψω την πίτα, αν μου δώσετε λίγο ένα μαχαιράκι.